Πρώτα πρώτα πρόκειται για μια φοβερή καταστροφή αυτό το οποίο έχει συμβεί. Ε, και το λέω αυτό γιατί μας ενδιαφέρει, άκουσα προηγουμένω και το τι έγινε και το τι θα γίνει. Από εδώ και στο εξή. Μα ενδιαφέρει και το τι έγινε, για να μην ξαναγίνει. Και το λέω αυτό διότι ε, υπήρξαν. Α, τι, τι, έχουμε αυτή τη στιγμή, Έχουμε νεκρούς, έχουμε αγνοούμενου, έχουμε εγκλωβισμένου, δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα. Βλέπετε, τι εικόνε βλέπουμε μπροστά μα αυτή τη στιγμή, τι δείχνετε έχουμε τρομερό καταστροφές καταστροφέ στο οδικό δίκτυο. Στην... χρειάζεται ανασυγκρότηση πλήρη. η, παρα... η αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή θα κάνει 3 με 5 χρόνια να συνέλθει εκεί πέρα. Παράγονται σιτηρά το 1 τρίτο τη χώρα. Να μην πω τώρα τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Εδώ λοιπόν. Επειδή το ξέρετε το αντικείμενο. Ακριβώς. Πότε μπορεί να καλλιεργήσει αυτό το έδαφο που υπολογίζεται. Δεν ξέρω. Και να σα πω. Γιατί για κάποιοι είπαν να... πέντε, λέει ο κ. Αβγενάκη, δεν είναι πέντε, είναι λιγότερα. Για, για να, κοινία, επανέλθει η παραγωγή, ε? για να επανέλθει η παραγωγή χρειάζονται 3 με 5 χρόνια. Για να επανέλθει κανονικά η παραγωγή. Να να βγάζει χρήματα ο άνθρωπο από, από αυτήν. από τη δουλειά του δηλαδή. Αυτό Α, είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή Α. εκεί πέρα. Ε, τεράστιο πρόβλημα γιατί είναι στα σιτηρά, είναι στην κτηνοτροφική παραγωγή. Ε, Όπω ξέρετε, η Θεσσαλία ουσιαστικά παράγει τα πάντα. Και είναι. και σε μεγάλη ποσότητα και σε για τη χώρα. Άρα το τεράστιο ζήτημα και εν πάση περιπτώσει και στο εισόδημα των ανθρώπων εκεί okay. πέρα. Okay. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι παράγει για του άλλου. Όχι, είναι για το εισόδημα των ανθρώπων και για τη ζωή του. Άρα εδώ υπάρχει ένα. Ένα, ένα τεράστιο ζήτημα. Mm -hmm. Πολλαπλό, δεν δε είναι απλό. Πρώτα απ' όλα, να δούμε τι έγινε. Έγιναν πρα, φαίνεται, φαίνεται ότι γίνανε πράγματα τα οποία ε, μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Ορισμένα από αυτά. Εδώ, για παράδειγμα, στην εκπομπή σα, οι μετεωρολόγοι, στο, στο σταθμό σα, την Κυριακή και τη Δευτέρα, λέγανε ότι αυτό το οποίο θα συμβεί φοβόντουσαν πάρα πολύ η Θεσσαλία. Και του ρωτούσατε εσεί. Ναι, ε, ναι, ναι. Και του ρωτούσατε εσεί. Φοβάστε. Θεσσαλία, Θεσσαλία ναι, φοβόταν. Στον ΕΝΕ, ε, χίλια ανα, αναστρέμματα. Άρα δεν υπήρχε μόνο καμπανάκι. Χίλια αναστρέματα, το και πει εδώ. Τι προηγούμενε μέρε ακριβώ, γι' αυτό το λέω. Δεν υπήρχε μόνο καμπανάκι, υπήρχε εδώ πέρα ε, σο. Ακούμε, διαβάζουμε τα ρεπορτάζ συναδέλφων σα ότι ε, στο πρώτο, για παράδειγμα, στην πρώτη σύγκληση εκεί στο, στο, για την κλιματική κρίση, για το σχέδιο που θα υπάρχει, υπόθηκαν και εκεί όλα αυτά τα θέματα για την καρδίτσα και για αυτά, αλλά δεν αποφασίστηκε από εκεί εγκαίρω η εκένωση. Επίση. Επίσης, διαβάζουμε ότι δεν υπήρχε κατάλληλη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Κλιματική Αλλαγή και του Υπουργείου Εθνική Αμήνη. Και μάλιστα υπάρχουν και αχμέ από τον έναν Υπουργό στον άλλο, Τι βλέπουμε τώρα. Δεν... Άρα εδώ υπήρχε αργοπορία. Εδώ ξέρετε και πέντε ώρε αργοπορία και τρει μπορεί να είναι πάρα πολύ κρίσιμε. Υπήρξε ένα 112 εκεί στα χωριά τη Καρδίτσα που του έλεγε απλώ φύγετε από τα υπόγεια. Και εν πάση περίπτωση μείναν και εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι. Αυτά μιλάμε για επιχειρησιακά τώρα προβλήματα. Θέλετε να έρθουμε στην πρόληψη. Ναι. Πάμε στην πρόληψη. Τι γίνανε όλα τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία ήταν να γίνουν. Εδώ διαβάζουμε τα εκατομμύρια ευρώ δεν προχώρησαν. Όριμε αντι... μελέτε. Μισό λεπτό τώρα. Εσεί πιστεύετε και και... κάτι. Να πω κάτι γι' αυτό, γιατί είπατε πριν εσεί, νομίζω, για την οδοπία. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό το ζήτημα. Και επειδή εκεί, πράγματι, έχουμε 12 χρόνια περιφερειάρχη ε, συγκεκριμένο. Ε, εν πάση πέτος, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι πολλέ φορέ προχωρούν πιο εύκολα σε αναπλάσει και σε έργα άλλου είδου που δίνουν αποτέλεσμα, ε, α, εντάξει, α, παρά εντάξει, τα έργα που δίνουν επιπτώσει. Εσύ, 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 εσύ πιστεύει ότι, ότι, ότι υπήρχε αντιπλημμυρικό να, να σταματήσει αυτό το πράγμα του Πάλαμα. Όχι, να μειώσει τι επιπτώσει. Κύριε Καμπουράκη, θέλω να είμαι Το φαινόμενο είναι τεράστιο. Εδώ συζητάμε αν θα μπορούσαν να είχαν γίνει και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση πράγματα που θα μείωναν τι επιπτώσει του. Δεν μιλάμε ότι δεν θα υπήρχε καμία επίπτωση. Τώρα δηλαδή στο πύλιο όλα τα λεφτά στην οδοπία θα πάνε. Αυτό δεν έμεινε τίποτα. Σωστό είναι αυτό. Ναι, αλλά πριν, Σωστό είναι. πριν ναι. εδώ σε μια περιοχή η οποία ξέρετε τώρα, πάμε τώρα στα σχέδια διαχείριση κινδύνου πλημμύρα. Συγγνώμη, στον, να... Ιάννο, να... Ιανό, στον Ιανό πνίγει η καρδίτσα. Κάνουν αντιπλημμυρικά, δεν πνίγει την καρδίτσα και πνίγονται τώρα τα χρονιά μετά. Πάμε στα σχέδια διαχείριση. Πώ να το πω, Εβέντα, η, η χώρα ήταν υποχρεωμένη να έχει σχέδια διαχείριση κινδύνου πλημμύρα αναπεριοχή. Πέ τι σημαίνει αυτό, να βλέπει αναπηρροχή, ποια έργα πρέπει να γίνουν σε κάθε με... την επόμενη διετία και σε ποιε περιοχέ. Ξέρετε πόσο αγροτική ζωή. <ευρωτή> Μισό λεπτό, κύριε Καραγκούνη, επιτρέψτε μου, γιατί λέω ένα επιχείρημα. Ακούστε, το νιανό. ακούστε λίγο για το επιχείρημα. Τα σχέδια αυτά διαχείριση κινδύνου πλημμύρων, με, με βάση και την εμπειρία που υπήρχε, ολοκληρώθηκαν το 19. Και δόθηκαν. Το 21 έπρεπε να αναθεωρηθούν. Η κυβέρνηση δεν τα αναθεώρησε, όπου μα έλεγε ότι είναι όλα έτοιμη. Πήγαινε ο κ. Ζωτάκη και ο κ. Κικίλια και λέγανε όλα έτοιμη. Και έχει πάρει τρει συστάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν τα έχει Άρα, εδώ μιλάμε ότι ενώ μιλούσαμε όλοι για την κλιματική κρίση, ενώ υπήρχε ο Ιανό σε αυτή την περιοχή, εκεί. Είχαμε τον Ιανό. Και ενώ υπόθηκαν ότι θα γίνουν τα πάντα, δεν γίνανε αυτά τα πάντα. Το προηγούμενο. <coughs> τώρα, <coughs> και τώρα, για το <coughs> τι θα γίνει από εδώ και στο εξή. <coughs> ε, από εδώ και στο εξή, χρειάζονται ταχύτατε ενέργειε. Όταν λέω ταχύτατε, κοιτάξτε, έχουμε το παράδειγμα τη Σλοβενία. Χθε, μάλιστα, ο Ευρωβουλευτή μα το παρουσίασε, που όταν το πριν από ένα μήνα. Έγιναν αυτά τα γεγονότα, όχι στην 8η μέρα που είμαστε τώρα, στην 3η μέρα είχαν ζητήσει και στην 6η μέρα είχαν αποφασιστεί 2,7 δι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει στην 8η ή 1η μέρα. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα και να, να ζητήσουμε για την επόμενη μέρα, γιατί η καταστροφή όπω την περιγράφουμε είναι τεράστια Μάχι.